Με τις ίδιες δυνάμεις επίγειες και εναέριες, η πυροσβεστική υπηρεσία θα επιχειρήσει κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Κρήτη. Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με τον συντονιστή επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης, υποστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνο Θεοφιλόπουλο, η εγκατάσταση 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων σε Χανιά και Ηράκλειο. Το συντομότερο θα είναι, τα εναέρια θα είναι τα ίδια με πέρσι. Θα έχουμε ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον και θα έχουμε και στο Ηράκλειο ανάλογο ελικόπτερο, όχι όμως τύπου Έριξον. Έχουμε την τύχη να έχουμε το Έριξον, το οποίο είναι εξαιρετικό για το ανάγλυφο της Κρήτης και των Χανίων ιδιαίτερα. Είναι πολύ αποτελεσματικό και μας δίνει κάποια σιγουριά. Από εκεί και πέρα πατάμε στην περσινή επιτυχημένη περίοδο, ξεκάθαρα και πρέπει να το πούμε. Στην πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της έναρξης της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου, εκφράστηκε ανησυχία εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας που ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Πλην όμως καθορίστηκε το πλαίσιο για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση και της μικρότερης εστίας φωτιάς. Αναμένεται πιο ξηρή περίοδος, πιο ξηρό καλοκαίρι, με λιγότερα νεράκια, άρα η κατάσταση θα είναι, αν επιτρέπει η έκφραση, πιο εύφλεκτη. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό ακριβώς είναι το συντονιστικό. Βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να γνωρίσουμε όλους τους φορείς και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε όλοι με τον καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε την καλοκαιρινή περίοδο. Την ίδια στιγμή αποδυναμωμένο παραμένει το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου Χανίων στον Άγιο Ματθαίο, ενώ χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό είναι όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Δυστυχώς το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου Χανίων έχει μόλις 3 άτομα, δεν μας επιτρέπονται παραπάνω προσλήψεις, είναι 3 άτομα και θα ήθελα εδώ πέρα να πω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσπάθεια που καταβάλουν. Όμως και οι συνθήκες αν το απαιτούν, λειτουργούμε με την επιφυλακή μας, με τη συνεργασία όλων των φορέων και ελπίζουμε και με τη βοήθεια των πολιτών να τα καταφέρουμε. Αυστηρότερη είναι από φέτος η νομοθεσία και για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ακόμη και σε περιοχές εκτός σχεδίου, που δεν μεριμνούν για τον καθαρισμό και την αποψήλωσή τους από τη βλάστηση, ενισχύοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.